Μετά τη συνάντηση που είχαν και η οποία κράτησε μία ώρα, δήλωσαν ότι συμφώνησαν στην ανάγκη διαλόγου και στην αναζήτηση κοινής πολιτικής, τουλάχιστον στα κρίσιμα εθνικά θέματα και στα ζητήματα που αφορούν στην παιδεία. Από πλευράς του κ. Εβερτ προσεφέρθη επικοδομητική αντιπολίτευση και είναι μία θέση την οποία κρίνουμε πάρα πολύ θετική. Θα πρέπει να υπάρχει ο έλεγχος από πλευράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος όμως θα είναι πάντοτε καλόπιστος και επικοδομητικός και θα έχει πάντοτε προτάσεις. Δεν πιστεύουμε στην πολιτική της άρνησης για την άρνηση. Πάντως οι κύριοι Παπανδρέου και Εβερτ όταν ρωτήθηκαν δεν έκρυψαν ότι υπήρξαν και διαφωνίες. Μπορεί να υπήρξαν. Σε ορισμένα θέματα μπορεί να διαφοροποιούνται οι θέσεις μας. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε αναλυτικά τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας για την πορεία των εθνικών θεμάτων, τα οποία, όπως είπε, απαιτούν διάλογο, επικοδομητική συζήτηση και στο μέτρο του δυνατού συνένεση. Είναι ανάγκη η εξωτερική πολιτική, η εθνική πολιτική να ασκείται χωρίς αντιεκκλήσεις. Βεβαίως μπορεί να υπάρχουν διαφορές εκτιμήσεων και διαφορετική πολιτική αντιμετώπιση. Ο Μιλτιάδης Εβερτ, ο οποίος ενημερώθηκε και για την πορεία της οικονομίας, κατηγόρησε την κυβέρνηση για απραξία. Η κυβέρνηση μετά από ένα μήνα δεν είναι ακόμη έτοιμη για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας συζήτησε με τον Πρωθυπουργό το θέμα της αναβάθμισης των θεσμών. Ειδικότερα για την ώρα του Πρωθυπουργού, ο κ. Παπανδρέου άφησε να εννοηθεί ότι μελετά το ενδεχόμενο κατάργησής της, τονίζοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι να μιλάνε οι πολιτικοί αρχηγοί αλλά οι βουλευτές. Ο κ. Εβερτ έκανε λόγο και για διώξεις οπαδών της Νέας Δημοκρατίας στο δημόσιο. Δεν μπορεί τη μία τετραετία να περνάνε οι μισοί Έλληνες καλά και την άλλη τετραετία οι άλλοι μισοί. Διώξεις δεν υπάρχουν. Στη συνάντηση των κυρίων Παπανδρέου και Εβερτ αναφέρθηκε ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ρωτήθηκε γιατί δεν έχει ζητήσει να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Εγώ προτιμώ να μιλώ δημόσια. Άλλωστε πιστεύω ότι στο λαό αρέσει το φως της ημέρας. Άλλοτε εθνικά θέματα. Γι' αυτό έχω ζητήσει και έχω προτείνει Συμβούλιο Αρχηγών. Με το πικρό